Λοιπόν, έχω κάνει κατηγορίες από IKEA. Έλατε να σας τη δείξω, όσο το έχω αφήσει έξω λίγο τώρα να περάσουν οι μέρες με τον κορονοϊό. Ξέρετε, σας τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, έχω πάρει αυτά τα δύο τραπεζάκια. Επίσης πήρα ένα βαζάκι για κάτι που χρειάζομαι στην κουζίνα. Και πήρα και αυτή εδώ τη σπάτουλα, γιατί συνειδητοποίησα μια μέρα που κάτι έφτιαχνα ότι δεν έχω σπάτουλα. Επίσης, επιτέλους πήρα τα σωστά μανταλάκια, πήρα τα μακρόστενα, αυτά εδώ. Πήρα ένα σετ με 4 πετσέτες, άντε καλά, 4, νομίζω ήταν 3. Και πήρα και τα αγαπημένα μου αυτά τύπου πολυμπάκι, τώρα με το μόρτο τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Και έχω πάρει και ένα ράφι, γιατί έχουμε κάτι αλλαγές στο δωμάτιο. Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να αλλάξω το δωμάτιο του Αλέξανδρου, να το αλλάξω, να το αδειάσω, δηλαδή να βγάλω από μέσα τη σιρταριέρα, όχι γιατί θα τη χρειαστούμε και αργότερα πιστεύω για τα παιχνίδια του. Να βγάλω σίγουρα το επίπλα τη τουαλέτα και θα φτιάξω εδώ πέρα μια μικρή τουαλέτα, ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει τις τρύπες. Θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα το ραφάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει αυτή εδώ πέρα την ωραία τη λεπτομέρεια που κάνει έτσι πιο μπαρόκ στυλ. Και βρήκα ακριβώς τον ίδιο καθρέφτη σε πιο μικρό. Εδώ πέρα είναι ο μεγάλος ο ολόσωμος και βρήκα ακριβώς τον ίδιο. Και λέω να τον βάλω έτσι στην αρχή, λέγα να τον βάλω έτσι. Αλλά τελικά θα τον βάλω έτσι. Δεν θέλω πολλά πράγματα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χώρο. Είναι μικρό το δωμάτιο. Αλλά θα κρατήσω το σκαμπό γιατί θα με βολέψει, θεωρώ. Αν μπορεί να με βολέψει, θέλω να πάρω ένα άλλο σκαμπό. Θέλω να πάρω αυτά που είναι με τα μεταλλικά, τα σημή, τα πόδια που έχουν το βελουτέ, το κάθισμα. Θα τα έχετε δει σίγουρα, είναι πολύ τη μόδα τώρα. Και εδώ είναι δύο ποδαράκια που κολυμπάνε. Κολύμπα. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, στο μυαλό μου το είχα πιο χάλια από ό,τι βγήκε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια ότι κάτι με χαλάει. Έχω την εντύπωση ότι με χαλάνε οι βάσεις από κάτω που είναι μαύρες. Ίσως θα πρέπει να τις κάνω ασημή για να ταιριάζουν με τον καθρέφτη. Λευκές νομίζω όχι. Νομίζω ασημή, δεν ξέρω. Πάντως βγήκε πολύ ωραίο. Λοιπόν, το ράφι είναι πολύ πολύ στενό για να έχω χώρο εδώ πέρα να περνάω. Το σκαμπό νομίζω πως δεν θα μου χρειαστεί εν τέλει. Θα το αφήσω για να δω πώς και τι θα γίνει. Και έχω βάλει εδώ πέρα κάποια καλλιτικά. Έχω βάλει εδώ πέρα δύο παλέτες που χρησιμοποιώ πολύ και μου αρέσουν. Εδώ πέρα κάποια κοσμήματα που φοράω συνέχεια. Επειδή θα με ρωτήσετε, το καθρέφτης είναι από Practicare, όπως και ο ολόσωμος εκεί. Και αυτό εδώ πέρα είναι από IKEA, όπως και οι βάσεις έρχονται μαζί και το σκαμπό είναι σίγουρα από IKEA. Έκανα και μία παραγγελία από Look Fantastic και μου ήρθε πριν λίγο, την οποία και θέλω να σας δείξω. Αλλά θέλω λίγο να μαζέψω εδώ μέσα το χάος που επικρατεί, γιατί τρέχαμε όλη μέρα στο να φτιάξουμε το όλη μέρα. Τη μισή μέρα το στείναμε και την άλλη μισή εγώ απλά το διακοσμούσα. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε θα σας το δείξω σε λίγο. Σας μπορώ να κάνω και ένα ντουζάκι που το έχω τρελή ανάγκη εγώ αυτή τη στιγμή. Και σας δω σε λίγο. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξω τι πήρα. Θα ξεκινήσω με του baby τα πράγματα. Πήρα από την εταιρεία Aveno, αν το προφέρω σωστά. Είναι αυτό εδώ πέρα το αφρόλουτρο και σαμπουάν μαζί. Ήθελα να το δοκιμάσω γιατί έχω δει πολλές κοπέλες του εξωτερικού που βλέπω στο YouTube να το χρησιμοποιούν. Οπότε θέλω να δοκιμάσω. Και έχει πάρα πολύ ωραίο και απαλό άρωμα. Επίσης πήρα για το μωρό αυτό εδώ πέρα το σπρέι, το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί στο μαξιλάρι του, μην πέσετε να με φάτε. Είναι ένα σπρέι το οποίο είναι 100% από φυσικά προϊόντα. Περιέχει μέσα λεβάντα, χαμομήλι και πατσουλί. Και είναι για να ψεκάζει στην ουσία το μαξιλάρι του μωρού, για να το παίρνει πιο εύκολα ο ύπνος, γιατί σε χαλαρώνει υποτίθεται. Είναι σαν αυτά τα pillow spray που έχω εγώ και σας δείχνω κατά καιρούς. Απλά αυτό εδώ είναι ειδικό για μωράκια. Εγώ δεν θέλω να το βάζω στο μαξιλάρι του, όπως σας είπα. Θέλω να ψεκάζω το δωμάτιό του, εάν ποτέ χρειαστεί, έτσι λίγο να μυρίσει πιο όμορφο το δωμάτιό του. Γι' αυτό θα το έχω και μόνο. Ελάτε να σας δείξω και το αντίστοιχο προϊόν, το οποίο είναι για μένα. Ξέρετε πόσο αγαπώ τα pillow spray και ψεκάζω κάθε βράδυ το κρεβάτι, το μαξιλάρι μου και
Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Έπαιρνα τόσο καιρό από την εταιρεία This Works, αλλά έτσι όπως έψαχνα στο e-shop του Look Fantastic, είδα αυτό εδώ πέρα από μια νέα εταιρεία που λέγεται Matilda's Magical Pillow Spray. Νομίζω αυτή είναι η εταιρεία ή εδώ. Bloom and Blossom. Μάλλον αυτή εδώ πέρα είναι η εταιρεία. Τέλος πάντων, πήρα από την εταιρεία Matrix ένα silver σαμπουάν. Είναι, να ξέρετε, από τις καλύτερες και τις πιο οικονομικές εταιρείες που μπορείτε να πάρετε αν είσαστε ξανθιές και θέλετε λίγο να αφαιρέσετε τις θερμές αποχρώσεις που μπορεί να έχουν εμφανιστεί στις αντάβιες σας μετά από μήνες που έχετε κάνει αντάβιες, γιατί αυτό συμβαίνει στις ξανθιές δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνήθως τα silver shampoo που κάνουν δουλειά είναι πανάκριβα. Αυτό εδώ είναι προσιτή η τιμή του, δεν μπορώ να πω. Δεν θα σας πω πολλά για αυτή, την ξέρετε, σας έχω φάει. Fac-Lar Duo της La Roche-Posay. Πήρα ένα μυθικό oil, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, είναι το καλύτερο λάδι μαλλιών. Πραγματικά το καλύτερο, και τα γυαλίζει και τα κάνει πιο απαλά και τα θρέφει και τα ξεμπερδεύω πιο γρήγορα με αυτό εδώ. Για μένα, από όσα λάδια μαλλιών έχω δοκιμάσει ή το έχω δοκιμάσει αρκετά, είναι το καλύτερότερο. Επίσης πήρα να δοκιμάσω και αυτή εδώ την σειρά από Kérastase. Πήρα και αυτό εδώ πέρα το αγαπημένο μου προϊόν από Lancôme, το οποίο το χιλιολατρεύω. Και φύτο 7. Ούτε γι' αυτό θα σας πω πολλά. Το μόνο που θα σας πω, επειδή με ρωτάτε, έπαιρνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσες με ακολουθείτε από τα πρώτα μου βίντεο, θα την έχετε δει αυτή την κρέμα μαλλιών που τη χρησιμοποιώ. Και επειδή δεν την είχα βρει σε μια τελευταία παραγγελία που είχα κάνει σε ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο, κάτι θέλει για το μωρό, και λέω ας πάρω και την Φύτο 7, και δεν την είχα βρει, και λέω ας δοκιμάσω την Φύτο 9. Η οποία από ό,τι είχα δει είχε απλά δύο συστατικά περισσότερα. Αλλά δεν μου τέριαξε, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνεται πιο λιπαρή από ό,τι είναι η Φύτο 7. Οπότε πήρα την 7. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Θρέφει τις άκρες, γεμίζει τις άκρες των μαλλιών και το καλό είναι ότι δεν σπάνε. Δηλαδή βοηθάει στο να μην σπάνε. Εγώ τη χρησιμοποιώ κάθε βράδυ όπως βάζω την κρέμα προσώπου μου. Έτσι βάζω και αυτή εδώ που είναι η κρέμα μαλλιών. Παιδί μου, έλα, άνοιξε στόμα. Μπράβο, μπράβο Αλέξανδρε. Μπράβο. Πάμε άλλη μια κουταλίτσα, έλα, έλα. Και ό,τι περισσεύει, το τρώει η μαμά. Τώρα μου σας πω ότι κάθομαι εδώ πέρα και το χαζεύω με τις ώρες, τι θα μου πείτε. Δεν ξέρω τι θα μου πείτε. Δεν ξέρω και με τη διακόσμηση τι να κάνω. Σκέφτομαι ότι ίσως βγάλω τα κραγιόν τελικά από εκεί και αφήσω την από εκεί πλευρά ελεύθερη και δεν ξέρω. Είμαι πολύ μπερδεμένη, αλλά μ' αρέσει. Σήμερα έκανα πάρα πολλές δουλειές, ήταν ευκαιρία. Εν τω μεταξύ λοιπόν όλοι μου οι φίλοι και γνωστοί διακοπές, οπότε και αδερφές μου όλοι, και δεν έχουμε πιο να βρεθώ. Οπότε αφού έκανα και εσείς τη δουλειά και εμείς είμαστε σπίτι και το μωρό ήταν σήμερα πολύ καλό, έπαιξε με το παιχνίδι του με τις ώρες, έκανα πολλές δουλειές στο σπίτι και με έχει πιάσει ένας πόνος στον καρπό εδώ. Απλά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έκανα ένα μπανάκι λίγο να ανανεωθώ, αφού έχω φάει το μεσημεριανό μου και εγώ έχω φάει το μεσημεριανό του και ο Αλέξανδρος, ο οποίος σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Για πες τα κορίτσια, τι άλλα. Για πες τους. Αγκού. Ναι. Έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό, να σας πω την αλήθεια μου, να αλλάξω πιστολάκι. Αυτό που είχα, το πιστολάκι το ροζ είχε αρχίσει να ταυτίνει. Πέρα του ότι είχε αρχίσει απ' έξω το χρώμα του να φεύγει, που αυτό δεν είναι τίποτα, μόνο αισθητικά δεν είναι ωραίο. Είχε αρχίσει να μην είναι καλά, είχε αρχίσει το καλώδιο να μου κόβεται, μου έκανε κάτι περίεργους θορύβους. Γενικότερα εκείνο το πιστολάκι, να σας πω την αλήθεια, μια μέρα έτσι όπως στέγνωνα τα μαλλιά μου, έβγαλε σπίθες. Και είχα κατατρομάξει. Τέλος πάντων, το είχα πάει, το είχαν φτιάξει. Γιατί ήταν και από πολύ γνωστή εταιρεία και είχα δώσει αρκετά λεφτά. Είναι επαγγελματικό πιστολάκι και είχα φοβηθεί. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, γιατί μου ήρθα πριν κάνα 2 ώρες περίπου. Θέλω να σας πω ότι το έβαλα λίγο να ζεσταθεί, να κάψει, για να φύγει αυτή η πρώτη μυρωδιά που έχει το πιστολάκι, που όταν είναι καινούριο μυρίζει κάπως περίεργα, θα ξέρετε. Και ενώ έλεγε ότι είναι σχετικά πιο αθόρυβο από κάποια άλλα πιστολάκια, να σας πω την αλήθεια, δεν μου φάνηκε πιο αθόρυβο από αυτό που είχα πριν. Νομίζω πως εκείνο ήταν πιο αθόρυβο. Βασικά εκείνο είχε πιο βαρύ ήχο, ενώ αυτό είχε πιο τσιριχτό ήχο.
Να σας δείξω λίγο τι χρησιμοποιώ για τα μαλλιά μου. Αρχικά χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα το προϊόν από Kerastase, όταν είναι έτσι βρεγμένα. Πολύ ωραίο και τα μαλακώνει και γεμίζει τις άκρες και δεν μου δημιουργείται ψαλίδα. Πραγματικά έχει το μαλλί μου ψαλίδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή χρειάζομαι κούρεμα γιατί έχω αρκετό καιρό να κουρευτώ. Αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι θα ήταν αν δεν την χρησιμοποιούσα αυτή την κρέμα. Και μετά βάζω το Mythic Oil από L'Oreal. Είναι το καλύτερότερο λάδι που μπορείτε να βάλετε στα μαλλιά σας. Ο Αλέξανδρος έχει μπει στη διαδικασία του μεσημεριανού του ύπνου. Θα μαζέψω εδώ λίγο το πιστολάκι μου. Και επειδή παρέλαβα σήμερα και το. Σήμερα είχα πάρα πολλά κουρίερ, παρόλο που είναι Σάββατο, δεν ξέρω, μου ήρθαν πολλά. Το βιβλίο μου θα το ξεκινήσω. Γιατί είμαι πολύ στο Netflix αυτές τις μέρες και θέλω λίγο να φύγω από την οθόνη. Οπότε θα ξεκινήσω το βιβλίο που είναι από την Μαριάννα Παπαζήση. Προσμονή λέγεται. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα το διαβάσω. Γιατί η Μαριάννα είναι ένα πολύ νεαρό κορίτσι. Και χαίρομαι και θέλω πολύ να στηρίζω μικρής ηλικίας παιδιά που κάνουν τα βήματά τους σε κάτι τόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να γράψεις ένα δικό σου βιβλίο. Νάτη και η Μαριάννα εδώ. Οπότε σας αφήνω, είναι η ώρα τώρα της ξεκούρασης και για τους δυο μας. Θα ψεκάσω και το καινούργιο μου σπρέι από Bloom & Blossom, νομίζω, αν λέγεται έτσι, Ματίλντας. Λογικά αυτή είναι η τρία, τέλος πάντων δεν το έχω ψάξει. Θα ψεκάσω και λίγο. Το ψέκασα γιατί αυτό το σπρέι σου γράφει ότι είναι και για το μπάνιο και για να διαβάσεις ένα βιβλίο έτσι και να σε χαλαρώσει, αλλά και για την ώρα του ύπνου εννοείται. Οπότε θα σας ψεκάσω και λίγο ακόμη. Που παιδιά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κάτι μου θυμίζει από τα παιδικά μου χρόνια. Κάτι μου θυμίζει από τα παιδικά μου χρόνια, ναι, αλλά τι, δεν ξέρω. Πείτε με τρελή, πείτε με ό,τι θέλετε. Εγώ αυτόν τον καιρό, παιδιά, πω πω πόσο τον αγαπώ. Ρίχνει καρέκλες αυτή τη στιγμή και εγώ το χαίρομαι όσο τίποτα, τίποτα. Και εσύ είναι Αύγουστος και εσύ είναι ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το πιστολάκι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Είναι η πρώτη χρήση, είναι μια φορά βέβαια με την πρέζα. Ενθουσιάστηκα από την πρώτη κιόλας χρήση. Για το πιστολάκι δεν ξέρω. Είδα κάτι αρνητικό, είναι πολύ ελαφρύ. Και για κάποιον περίεργο λόγο, δεν ξέρω αν είναι που πετάει τον αέρα μπροστά με δύναμη, νιώθω ότι όταν δουλεύει είναι πιο ελαφρύ. Πώς γίνεται θα μου πείτε αυτό, δεν ξέρω, αυτό ένιωσα. Αφήστε να το δοκιμάσω λίγο ακόμα, γιατί είδα κάτι που δεν μου πολύ άρεσε, με στενοχώρησε, γιατί εγώ, τέλος πάντων, θα σας τα πω. Λοιπόν, κάποτε σε σκοτάδια λέω να σας αφήσω, δεν έχω να κάνω, που καθίστε να κρατήσω το άλλο χέρι, το χέρι μου με έχει πεθάνει. Την ώρα που φτιάχνα τη φασολάδα και ανακάτευα, τα είδα όλα. Δεν ξέρω, για τενοντίτιδα το κόβω ή από την καθαριότητα σήμερα που καθάριζα, δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, σας αφήνω να περάσω τα αρχεία στον υπολογιστή για να ξεκινήσω αύριο το απόγευμα που θα γυρίσω από την κυριακατική μας βόλτα. Αν και ο καιρός είναι χάλι, πες που θα το πάω στο παιδί, θα δούμε που θα το πάμε το παιδί. Μπορεί και να μην βρέχει αύριο, ποτέ δεν ξέρεις, θα δείξει. Σας αφήνω, σας φιλώ γλυκά, να προσέχετε και να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Σας φιλώ γλυκά, 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 δεν το κουνάω πολύ γιατί πάει, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Να δω πώς το κάνω μοντάζ αύριο. Με το αριστερό χέρι δεν θα τα καταφέρω ποτέ, το επεξεργάζομαι 5 μέρες. Φιλάκια.